Η τριήμερη κακοκαιρία που σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επηρεάζει από απόψε αρκετές περιοχές της χώρας, προβλέπεται να εκδηλωθεί με πιο ήπια φαινόμενα στην Κρήτη, τα οποία μάλιστα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα. Οι βροχές, οι ενισχυμένοι άνεμοι στα νότια και η σκόνη στην ατμόσφαιρα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο, πρώτη μέρα του Μαρτίου. Θα έχουμε ναι μεν την αυξημένη συννεφιά εξαιτίας ακριβώς αυτού του συστήματος, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και κάποια τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα και ίσως προς το πρωί της Παρασκευής, αλλά και στην πορεία της μέρας μέχρι το μεσημέρι. Φαινόμενα όμως τα οποία δεν θα επικρατήσουν γενικά σε ολόκληρη την Κρήτη, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και ως επιτοπλίστων θα επικρατήσουν σε περιοχές στα νότια του νησιού, ιδιαίτερα και για τα ανατολικά. Περιοχές νότια του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, όπως επίσης το δυτικό και νότιο τμήμα των Χανίων, προβλέπεται να επηρεαστούν περισσότερο. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή του στα πελάγι να φτάνει τοπικά τα 7 μποφόρ. Αισθητή, αλλά σε επίπεδα που δεν προκαλεί προβλήματα, είναι η συγκέντρωση σκόνη στην ατμόσφαιρα. Λόγω των νοτιάδων που επικρατούν και ιδιαίτερα πιο ενισχυμένοι στην ανώτερη ατμόσφαιρα, έχουμε μια μεταφορά, ευνοείται και είναι σημαντική μια μεταφορά σκόνης, η οποία όμως δεν ανησυχεί στα κατώτερα επίπεδα, μιας και δεν είναι τόσο μεγάλη συγκέντρωση όσο στην ανώτερη ατμόσφαιρα, καθότι διέρχεται από τη χώρα μας και φαίνεται ότι θα επεκταθεί και σε βορειότερες χώρες της Ευρώπης. Το Σάββατο η αφρικανική σκόνη απομακρύνεται και προβλέπεται βελτιωμένος καιρός σε ολόκληρη την Κρήτη, με την αστάθεια όμως να διατηρείται. Οι υψηλές για την εποχή τιμές θα καταγράψει ο υδράργυρος, φτάνοντας τις μέγιστες τιμές του στους 20 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, το πέρασμα αυτής της διαταραχής θα προκαλέσει κάποιες περιορισμένες συνθήκες αστάθειας, οι οποίες προς το μεσημέρι και λίγο νωρίτερα ή προς το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται να δημιουργήσουν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις ή κατά τόπους να σημειωθούν και κάποιες τοπικού χαρακτήρα ήπιες βροχές και πάλι περιορισμένες, και αυτό θα επικρατήσει κυρίως μέχρι το μεσημέρι και από νωρίς το απόγευμα. Οι καιρικές συνθήκες στο νησί και πάλι θα είναι πάρα πολύ καλές. Οι άνεμοι από αύριο το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν, ωστόσο από το Σάββατο προβλέπεται να ενισχυθούν εκ νέου στα πελάγι και στα δυτικά της Κρήτης. Περιορισμένη αστάθεια προβλέπεται και για την Κυριακή.